Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από το κολυμβητήριο του Λεμού, της Βουλιαγμένης, εδώ από όπου θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της ένατης αγωνιστικής της Α1 από όλο των ανδρών ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Ιδραϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά θα γίνει στην προτελευταία στροφή για το φινάλε της αγωνιστικής σεζόν για την υδατοσφαίριση. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ανοίξει, όπως είπαμε, την αυλαία της ένατης αγωνιστικής, η οποία περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να τα αναφέρουμε πολύ γρήγορα, ενώ σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και η παρουσίαση των δύο ομάδων από τους διαιτητές, τον κύριο Σταυρίδη που είναι πρώτος και τον κύριο Μπυράκη που είναι δεύτερος διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης. Θα πούμε πολύ γρήγορα λοιπόν το πρόγραμμα. Τώρα εδώ θα έχει την ευκαιρία να δει τον αγώνα της Βουλιαγμένης με τον Ιδραϊκό. Στις 3 θα παίξουν ΠΑΟΚ Εθνικός και Γλυφάδα Χίος. Στις 4 Ολυμπιακός Περιστέρης. Στις 6 Απόλλων Χανιά. Και στις 7 Παλαιό Φάληρο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού βρισκόμαστε ήδη περίπου στα μισά της αγωνιστικής σεζόν και οι δύο ομάδες αναζητούν ένα γωνίο στους 3 βαθμούς της νίκης προκειμένου να φτάσουν στους στόχους που έχουν βάλει για φέτος. Η Βουλιαγμένη βρίσκεται στην δεύτερη θέση έχοντας 19 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Ιδραϊκού είναι στην τέταρτη θέση έχοντας 14 βαθμούς. Είναι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν την είσοδό τους και βέβαια, όπως έκαναν και πέρσι, να μπουν στην εξάδα, στα final, στο play-off των τελικών του πρωταθλήματος. Κοντά μου έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο με τον οποίο θα σχολιάσουμε μαζί το παιχνίδι, και ενώ εμείς βλέπουμε την 14η του Ιδραϊκού, τον Κώστα Τσαλκάνη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να πούμε πολύ γρήγορα τις 13ες, τις 14ες που έχουν κατεβάσει οι δύο ομάδες. Οι Βουλιαγμένοι, εδώ βλέπουμε την ομάδα του Ιδραϊκού με τους Φλέγκα, Καζάζη, Μιτελούδη, Κοκκινάκη, Πρέκα, Καλαργυρό, Μπλάνη, Χοντροκούκη, Αργυρόπουλο, Στελάτο, Τσαχιλίδη, Ήρβιν, Μαντί και Ρουμάνη. Αυτοί είναι οι 14 παίκτες που κατέβασε ο Δημήτρης Κραβαρίτης. Και οι Βουλιαγμένοι με τα λευκά σκουφάκια, η οποία θα αγωνιστεί με τους Κουρούβανη, Μπάσιτς, Καλογερόπουλο, Γκιουβέτσι, Σταμέλο, Γούβι, Αφρουδάκη, Μπούχα, Ποντικέα, Καπετανάκη, Τίγκα, Σολανάκη, Ανδρεάδη, Χριστοφορίδη και Ηλιόπουλο. Είναι οι 15 παίκτες που έχει δηλώσει ο τεχνικός της Βουλιαγμένης, ο Φόργε Κόλιανιν. Ωστόσο, δηλωμένος είναι ο δεύτερος προπονητής, ο Μάριος Κάρδαγλης, για διαδικαστικούς λόγους. Είναι αυτός που δηλώνεται πρώτος στον πάγκο της Βουλιαγμένης. Όπως είπαμε, ένα παιχνίδι με πολλές ιδιομορφίες, ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένεται να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως, ενώ εδώ βλέπουμε τον πρώτο διαιτή, τον κύριο Σταυρίδη, στα δεξιά, να μιλάει με τον ένα εκ των υποπτών γραμμών. Λίγος κόσμος, αρκετός αέρας στο κολυμβητήριο του Λεμού και πολλά απειλητικά σύννεφα πάνω από τον ουρανό της Βουλιαγμένης. Ελπίζω να μην έχουμε βροχές και να χαλάσει έτσι την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Κώστα, έχουμε ένα παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο ελληνικό πόλο, με πολλή ποιότητα και οι δύο ομάδες. Ωστόσο, είναι διαφορετική η στόχη. Η Βουλιαγμένη θέλει να μπει στον τελικό, ο Ιδραϊκός χτίζεται σιγά σιγά μια νέα ομάδα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει με πολύ ενδιαφέρον. Ο Απόλλωνας είναι ήδη στην τρίτη θέση. Η Γλυφάδα, που πέρσι δεν τα είχε πάει καλά, είναι ήδη στην πέμπτη θέση, όπως και τα Χανιά, μια επαρχιακή ομάδα φιγουράρει στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα που φέτος αποφάσισε να κρεμάσει το σκουφάκι σου μετά από μια πολύ μεγάλη θητεία στην Βουλιαγμένη και στο Φάληρο τα δύο τελευταία χρόνια, και πλέον να παρακολουθήσει από την κερκίδα τις εξελίξεις στο πόλο. Ναι, εντάξει, ο Ιδραϊκός είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται κατά βάση από παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο, έχουν μια πολύ μεγάλη καριέρα. Φέτος έχουν έρθει και κάποια νέα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά θα μπουν στην πρώτη γραμμή. Η Βουλιαγμένη παραδοσιακά στοχεύει σε τίτλους. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο, να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, αλλά παρόλα αυτά ήθελε να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική και να χτίσει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, χρόνο με το χρόνο, να χτίζει να μπορέσει να μειώνει την ψαλίδα με τον Ολυμπιακό.
Ξεκίνησε το παιχνίδι με το πρώτο σπριντ να το κερδίζει ο Αμερικανός παίκτης του Ιδραϊκού, ο Ίρβιν, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ της ομάδας με 20 γκολ. Ενώ αντίθετα από την Βουλιαγμένη έχουμε μια πολυφωνία στο σκοράρισμα. 13 παίκτες έχουν μπει στον πίνακα των σκόρερ, με πρώτο και εξέχοντα τον Γιουβέτσι, ο οποίος έχει πετύχει 13 γκολ μέχρι στιγμής στις 8 αυτές αγωνιστικές. Πρώτη προσπάθεια από τον Φουνταριστό και πρώτη αποβολή, η οποία θα κερδίσει ο Σολανάκης. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Καζάζης για τον Ιδραϊκό. Έτσι η Βουλιαγμένη θα παίξει για πρώτη φορά με παίκτη παραπάνω στο παιχνίδι, με τον Χρήστο Αφρουδάκη να γυρίζει την μπάλα στον Δημήτρη Τίγκα. Στον Μπάσης θα γυρίσουν την μπάλα οι παίκτες της Βουλιαγμένης. Θα δούμε ποιος θα πάρει την τελική προσπάθεια. Πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι ο Ποντικέας, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, χτυπάει στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη χαμένη ευκαιρία. Εδώ βλέπουμε το σούτ του Ποντικέα, σηκώθηκε αρκετά ψηλά μπροστά στον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας, τον Κωνσταντίνο Φλέγκα, αλλά δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Έτσι έχουμε την πρώτη χαμένη ευκαιρία για την Βουλιαγμένη. 6,5 λεπτά πριν ολοκληρώσει το πρώτο οκτάλεπτο. Εδώ έρχεται το πρώτο σουτ τώρα από τον Φώτη Μπλάνη, έναν ακόμη έμπειρο παίκτη. Ο Ιδραϊκός έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στο πρωτάθλημα, με 27,2 χρόνια. Και βέβαια έχει και τον μεγαλύτερο παίκτη στην ομάδα του. Δεν είναι άλλος από τον Κώστα Κοκκινάκη, ο οποίος διανύει το 43ο έτος της ηλικίας του, αλλά είναι πιο αθλητικός και πιο, θα λέγαμε, ανταγωνιστικός από ποτέ, Κώστα, έτσι. Εντάξει, ο Κώστας είναι πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Έχει ένα σωματότυπο το οποίο τον βοηθάει να παίζει όλα αυτά τα χρόνια, στη θέση του ειδικά. Με πολύ μεγάλη εμπειρία και βοηθάει την ομάδα του Ιδραϊκού και κυρίως τα νεότερα παιδιά της ομάδας. Ο Μπούχα τώρα για τη Βουλιαγμένη θα κάνει την προσποίηση, θα προσπαθεί να περάσει ο Λανάκη, αλλά ο Ίρβιν εκεί μπήκε στη μέση και κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Καλές άμυνες προς το παρόν από την ομάδα του Ιδραϊκού, η οποία προέρχεται από έναν αποκλεισμό στο κύπελο από την Γλυφάδα την περασμένη Πέμπτη. Ο Ιδραϊκός, ο οποίος έχασε από τη Γλυφάδα 12-7, αποκλείστηκε από το Final Four. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη προκρίθηκε άνετα για μία ακόμη χρονιά, κερδίζοντας τον Όμιλο Φίλο Θαλάσσης 15-2 στο παιχνίδι που έγινε εδώ στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης. Και έχουμε τώρα την πρώτη αποβολή για την ομάδα του Ιδραϊκού. Φεύγει από τον αγώνα ο Καπετανάκης, από τη είδα. Ο Δημήτρης Τίγκας έφυγε από το παιχνίδι. Πρώτη αποβολή λοιπόν για τον Δημήτρη Τίγκα. Πολύ κακή πάσα όμως από τον Μπλάνη. Κλέβουν οι παίκτες της Βουλιαγμένης. Έτσι τελειώνει άδοξα αυτή η προσπάθεια με παίκτη παραπάνω του Ιδραϊκού. Κακή, πολύ κακή αλλαγή της μπάλας και εύκολα εκεί η Βουλιαγμένη καταφέρει να διώξει τον κίνδυνο από την επίθεση, από την άμυνά της. Και πάλι τώρα οι γηπεδούχοι με τον Μπάσιτς προσπαθούν να απειλήσουν. Ο Καπετανάκης έχει την μπάλα, θα κάνει το σουτ στα μπλοκ έξω. Αλλά έχουμε ανανέωση της επίθεσης γιατί έχει γίνει φάουλ. Για την Βουλιαγμένη δεν μπορούσε να φύγει στην κόντρα ο Ιδραϊκός, έγινε φάουλ. Και έτσι θα έχουμε ανανέωση της επίθεσης για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Δεν υπάρχει σκορ προς το παρόν και ενώ διανύουμε, ολοκληρώνεται ουσιαστικά το πρώτο τετράλεπτο του πρώτου οκταλέπτου. Κυριάκος Ποντικέας ψάχνει, αλλά οι συμπαίκτες του είναι όλοι μαρκαρισμένοι από τους παίκτες του Ιδραϊκού. Ο Μπούχα απειλεί, θα κάνει το σουτ. Καλό ήταν το σουτ του Μπούχα, αλλά χτύπησε στην ρίζα του δεξιού δοκαριού του Φλέγκα και θα περάσει out. Προς το παρόν θα λέγαμε ότι είναι λίγο βιαστικές οι ενέργειες και των παίκτων και των δύο ομάδων. Έτσι δεν έχουν καλές επιλογές στο τέλος του χρόνου. Ο Στελάτος τώρα, ένας ακόμη πολύ έμπειρος παίκτης, έχει χτίσει την καριέρα του στον Εθνικό, έχει κληθεί να βοηθήσει τον Ιδραϊκό τα τελευταία χρόνια και τώρα έχουμε νέα αποβολή κερδισμένη για τον Ιδραϊκό. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπάσιτς και έχει δεύτερη ευκαιρία ο Δημήτρης Κραβαρίτης να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του και γι' αυτό βέβαια ζητάει το πρώτο time out για να δώσει οδηγίες, και ενώ απομένουν 3 και 45 για να τελειώσει αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Δεν υπάρχει σκορ προς το παρόν στην
στο κολυμπητήριο του Λεμού, στο παιχνίδι της Βουλιαγμένης με τον Ιδραϊκό, που όπως είπαμε ανοίγει την αυλαία της ένατης αγωνιστικής. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Έχουν κερδιθεί τρεις αποβολές συνολικά από τον Φουνταριστό. Στην ουσία, όταν παλεύει ο Φουνταριστός να πάρει θέση από τον αμυντικό, κερδίζει αποβολή. Δεν ξέρω, ακόμα είναι τα παιδιά, είναι η αρχή του παιχνιδιού. Είναι λίγο κρύο. Είναι κρύο, κάνει κρύο έξω, είναι κρύο το νερό. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλές προσπάθειες να γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι ο Ήρβιν, ο Αμερικανός παίκτης που απέκτησε ο Ιδραϊκός, έχει ένα πάρα πολύ καλό σούτ από την περιφέρεια, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Έχει ήδη φτάσει τα 20 γκολ. Θυμίζουμε ότι είναι ουσιαστικά νέος παίκτης στην Ελλάδα, δεν έχει ξανααγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι έχει φτάσει στα 20 γκολ στους πρώτους μήνες της θητείας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ τον βλέπουμε να έχει την μπάλα με το νούμερο 12. Γυρίζει τώρα την μπάλα οι παίκτες του Ιδραϊκού με τον Μπλάνη και τον Πρέκα. Τώρα θα πάει στον Ήρβιν για να δούμε αν θα δοκιμάσει. Όχι, δεν το δοκιμάζει. Δίνει στο Στελάτο. Προσπάθεια να αλλάξει την μπάλα ο Στελάτος παραλίγο να την κλέψει εκεί ο Γκιουβέτσης και πάλι στον Ήρβιν. Να το σουτ στο κεφάλι του Κουρούβανη. Χάνεται αυτή η ευκαιρία. Ο Στελάτος έχει ξανά την ευκαιρία. Ανανεώνει το χρόνο στα ίσα πλέον οι δύο ομάδες. 0-2 για τον Ιδραϊκό με παίκτη παραπάνω. Ανανέωσε επίθεση, αλλά νέο λάθος του Στελάτου. Δύο συνεχόμενα λάθη του Νίκου Στελάτου. Το ένα δεν κόστησε, το δεύτερο όμως κατάφερε ο Ποντικέας να το αρπάξει και έτσι να χαθεί αυτή η επίθεση για την ομάδα του Ιδραϊκού. Πολλά λάθη. Πολλά λάθη για τις δύο ομάδες. Και θα λέγαμε και επιπόλαια λάθη, όχι κάτω από πίεση για τις δύο ομάδες. Για να δούμε τον Ποντικέα εδώ, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση της Βουλιαγμένης. Θα περάσει τον Καπετανάκη και πάλι ο Ποντικέας απειλεί. Θα κάνει το σουτ. Πολύ καλή απόκριση εκεί από τον Κωνσταντίνο Φλέγκα. Στέλνει την μπάλα κόρνερ και ανανεώνεται ο χρόνος της επίθεσης για την Βουλιαγμένη. 2:45 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο αυτό οκτάλεπτο εδώ στο κολυμπητήριο του Λεμού. Στην ουσία είναι το πρώτο σουτ που βλέπουμε μέσα στο τέρμα αυτή τη στιγμή του Βουλιαγμένη. Για να δούμε τον Γκιουβέτσι με τον Καπετανάκη να προσπαθεί να αλλάξει χέρι εκεί. Απέναντί του είναι ο Ήρβιν. Τον πιέζει, πάει σε μια πιεστική άμυνα ο Ιδραϊκός. Βλέπετε και τον Μπλάνη εκεί. Ο Πρέκας τώρα είναι πάνω στον Χριστοαφρουδάκη. Καπετανάκης γυρίζει με τον Γκιουβέτσι και πάλι ο Χριστοαφρουδάκης που τον κρατάει εκεί. Ο Θαμέλος θα γίνει το σουτ, αλλά υπάρχει, δεν ισχύει το πεντάμετρο. Έχει μπει μέσα, λέει ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Σταυρίδης. Έτσι λοιπόν δεν μετράει τον γκολ. Και τελειώνει γρήγορα αυτή η επίθεση για την Βουλιαγμένη. Προσπαθεί να τρέξει τώρα ο Ιδραϊκός με τον Ήρβιν να έχει την μπάλα. Δεν κάνει το σούτ όμως υπό την πίεση του Καπετανάκη. Γυρίζει την μπάλα η Βουλιαγμένη. Ο Ιδραϊκός, με συγχωρείτε. Κάνει το ψηλό κρεμαστό σούτ και εδώ η εμπειρία μιλάει. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Φώτη Μπλάνη. Το ψηλό κρεμαστό σούτ κρεμάει τον Κουρούβανη και ανοίγει το σκορ στο κολυμπητήριο του Λεμού. 0-1 μπροστά ο Ιδραϊκός με αυτό το ψιλοκρεμαστό σου, την λόμπα. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Σήμα κατά δεθέν του Φώτη. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα γιατί τον έχεις αντιμετωπίσει πολλές φορές ως τερματοφύλακας στα χρόνια που αγωνιζόσουν. Είναι το σουτ που πολύ δύσκολα, αν είναι εκτός θέσης ο τερματοφύλακας, μπορεί να αποκρούσει. Έτσι. Αν δεν το έχει προβλέψει από πριν, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει την μπάλα. Και είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά. Δεν είναι κάτι εξιστημένο, θα λέγαμε. Όχι, δεν είναι εξιστημένο. Το βλέπουμε, ναι. Εντάξει, κυρίως το βλέπουμε στο γυναικείο, βέβαια. Ναι. Αλλά και στο αντρικό είναι κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς δεν το περιμένει ο τερματοφύλακας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον ξεγελάσει. Μάλιστα, για να δούμε πώς θα αντιδράσει η Βουλιαγμένη. Και ενώ βρίσκεται πίσω στο σκορ 1:41 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο, ο Χρήστος Αφρουδάκης εδώ με τον Τίγκα τώρα γυρίζουν την μπάλα και τον Μπούχα, τον ένα εκ των δύο Κροατών που διαθέτει η Βουλιαγμένη. Νέα αποβολή κερδίζει ο Σολανάκης. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Κώστας Κοκκινάκης, για τον οποίο είχαμε το λόγο νωρίτερα. Και βέβαια τώρα είναι η σειρά της Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα του Βόργε Κόλιανιν και του βοηθού του να ζητήσουν το time out προκειμένου να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες. Εδώ είναι ο Φόργε Κόλιανιν, ο προπονητής της Βουλιαγμένης, που για πρώτη φορά κάθεται σε πάγκο ομάδας Α1 ως πρώτος προπονητής. Τα τελευταία χρόνια ήταν βοηθός προπονητής του Θοδωρή Βλάχου στον Ολυμπιακό. Φέτος αποφάσισε να κάνει ένα παραπάνω βήμα στην καριέρα του και να αναλάβει ως πρώτος προπονητής στην Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη, η οποία
παλεύει τα τελευταία χρόνια απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει την πρωτοκαθεδρία. Πριν από δύο χρόνια κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του κυπέλου. Έκτοτε ο Ολυμπιακός είναι αυτός που τα κατακτά όλα στο ελληνικό πρωτάθλημα και ζητείται αντίπαλο, ζητείται ομάδα η οποία θα αμφισβητήσει τα πρωτεία του, κάτι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο. Για να δούμε αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω της Βουλιαγμένης. Βουλιαγμένη έχει μία αποτυχημένη επίθεση στον παίκτη παραπάνω. Ο Χρήστος Αφρουδάκης γυρίζει την μπάλα με τον Τίγκα από αριστερά. Αλλάζει τώρα παιχνίδι η παίκτηση της Βουλιαγμένης και πάλι μπάλα στον Χρήστο Αφρουδάκη. Πλησιάζει, δεν γίνεται το σουτ. Θα δούμε τον Κιουβέτσι, ο οποίος θα κάνει το σουτ και θα πετύχει τον γκολ στην απέναντι γωνία. Διαγώνιο σουτ από τον Κωνσταντίνο Κιουβέτσι. Τον πρώτο σκόρερ της Βουλιαγμένης, ο οποίος θα φτάσει τα 14 γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ βλέπουμε πως επιτυχάνει το πρώτο γκολ για την Βουλιαγμένη. Ήταν 1 και 12 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ήταν ωραίο γύρισμα του Βουλιαγμένη με υπομονή. Κάνανε προφανώς αυτό που τους είχε πει ο Χέρβος στο σύστημα και βρέθηκαν 3-2 από αριστερά και μπόρεσε ο Κώστας να βρει κενό προς το τέρμα. Είναι και η θέση την οποία αγαπάει πολύ ο Χιώτης Περιφερειακός, ένα νέο παιδί με πολύ μεγάλο ταλέντο που βοηθάει και τις ηλικιακές εθνικές ομάδες με τα τόσα σπουδαία αποτελέσματα που έχουν. Ο Ήρβιν κρατάει την μπάλα, οι παίκτες Βουλιαγμένης έχουν περάσει σε pressing man-to-man τώρα απέναντι στην επίθεση του Ιδραϊκού. Εδώ μένει ο Καλαργυρός μόνος του, τρέχει γρήγορα ο Σολανάκης, τον καλύπτει και αφήνει την μπάλα γιατί τελειώνει ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά μία επίθεση και για τις δύο ομάδες απομένει για να πάμε στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, αφού το χρονόμετρο δείχνει 37 δευτερόλεπτα τώρα, εκ των οποίων τα 23 ανήκουν στην Βουλιαγμένη και τα υπόλοιπα στον Ιδραϊκό Χρήστος Αφρουδάκης. Προσπαθεί να περάσει τον Γιουβέτσι, πιέζεται εκεί από τον Πρέκα. Ο Γούβης γυρίζει την μπάλα, η παίκτη της Βουλιαγμένης. Ήταν καλό εκεί το pressing από τον Ήρβιν που προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Δεν την κρατάει ο Τίγκας τελικά. Γυρίζει μπάλα, γλιστράει από τα χέρια του Γούβη η μπάλα και βέβαια οι παίκτες του Ιδραϊκού σπέβδουν και την γυρίζουν στον τερματοφύλακά τους. 5 δευτερόλεπτα απομένουν. Πολύ δύσκολο να γίνει κάτι ουσιαστικό για τον Ιδραϊκό. Ο Χοντροκούκης θα πάρει την μπάλα, αλλά τελειώνει ο χρόνος με το ισχνό αυτό 1-1. Απόλυτη ισορροπία στο κολυμπητήριο του Λεμού, δύο μόλις γκολ και όχι τόσο καλό θέαμα. Ελπίζουμε στη συνέχεια να βελτιωθούν οι δύο ομάδες. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο κολυμπητήριο του Λεμού για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο οκτάλεπτο του αγώνα που ουσιαστικά ανοίγει την αυλαία της ένατης αγωνιστικής Α1 Πόλο των Ανδρών ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Ιδραϊκό. Κοντά μου πάντα στο σχόλιο ο Κώστας Τσαλκάνης, ένας παίκτης ο οποίος έχει κοσμήσει στην ελληνική υδατοσφαίριση με την θητεία του κάτω από τα δοκάρια κυρίως της Βουλιαγμένης για τα περισσότερα χρόνια, εμβληματικός αρχηγός για πάρα πολλά χρόνια και στη συνέχεια στο Φάληρο εκεί όπου έκλεισε την καριέρα του. Κώστα, βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ότι δεν τολμάνε οι δύο ομάδες στην επίθεσή τους. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ σφιχτές στην άμυνα. Δεν έχουν τα καλύτερα ποσοστά στον παίκτη παραπάνω. 1-2 η Βουλιαγμένη, 0-2 για τον Ιδραϊκό. Και βέβαια υπολείπεται και το θέαμα σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Ναι, βλέπουμε μέχρι στιγμής να έχουν δυνατά μαρκαρίσματα στην περιφέρεια, να παίζουν πολύ δυνατά press. Ίσως να αναλώνονται τώρα σε αυτές τις μάχες και δεν υπάρχουν σουτ. Στην ουσία έχουμε δει από τη μία και από την άλλη μεριά δύο σουτ μέσα στο τέρμα. Στον παίκτη παραπάνω ο Ιδραϊκός στις δύο φορές που έχει παίξει δεν έχει γυρίσει καλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα να, τη μία έχουν να μην τελειώσει. Πολλά λάθη στη μεταβίβαση. Γίνονται πάρα πολλά λάθη αβίαστα. Πιστεύω σιγά σιγά να μπορέσουν λίγο να ανεβάσουν ρυθμό. Για να δούμε, η Βουλιαγμένη έχει στις εντός έδρας αναμετρήσει τις, όλα τα αποτελέσματα. Μία νίκη, μία ήττα, μία ισοπαλία. Αντίστοιχα ακριβώς ο Ιδραϊκός στις εκτός έδρας αναμετρήσει του έχει και αυτός μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Την τελευταία αγωνιστική η Βουλιαγμένη νίκησε τυχείο στο νησί της Μαστίχας 11-5. Ενώ ο Ιδραϊκός γνώρισε την ήττα στο κολυμπητήριό του με 8-12. Ο Ιδραϊκός, ο οποίος έρχεται από δύο ήττες, μία στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο, εκεί που αποκλείστηκε από την Γλυφάδα, όπως είπαμε και στο πρώτο οκτάλεπτο. Η Βουλιαγμένη παίρνει το πρώτο σπριντ του δεύτερου αυτού οκτάλεπτου και είναι πλέον στην επίθεση. Η Βουλιαγμένη με τα λευκά σκουφάκια, ο Ιδραϊκός με τα σκούρα, με τα μπλε.
Και οι δύο Κροάτες της Βουλιαγμένης, ο Μπούχα με τον Μπάσιτς, αλλάζουν την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος όμως, 2 δευτερόλεπτα απομένουν. Η μπάλα θα πάει στο πλάι προκειμένου να επιστρέψουν οι παίκτες της Βουλιαγμένης στην αμυνά τους και να μην επιτρέψουν την κόντρα σε αυτούς του Ιδραϊκού. Ο Ιδραϊκός, ο οποίος προηγήθηκε στο σκορ με 0-1 με το γκολ του Μπλάνη στα μέσα περίπου του πρώτου οκτάλεπτου, θα εκδηλώσει και την πρώτη επίθεση αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Ο Τσαχιλίδης θα δώσει στον Ήρβιν. Εδώ θα δούμε το πρώτο σουτ ουσιαστικά, το δεύτερο σουτ του Ήρβιν, το οποίο θα αποκρούσει ο Κουρούβανης και θα κερδίσει και την αποβολή η Βουλιαγμένη. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Καζάζης, έτσι οι Βουλιαγμένοι θα παίξουν με παίκτη παραπάνω. Στην προσπάθειά τους να φύγουν οι παίκτες της Βουλιαγμένης στην κόντρα, ο Καζάζης έκανε αποβολή. Έτσι επιστρέφει τώρα για να πάει στην γωνία και να περιμένει πότε θα ξαναμπεί αυτός ή κάποιος συμπαίκτης του. Γυρνάνε την μπάλα οι παίκτες της Βουλιαγμένης, τελειώνει ο χρόνος. Στον παραπάνω ο Γκιουβέτσης γυρνάει την μπάλα, θα την ξαναπάρει. Δεν κάνει το σουτ ο Αφρουδάκης, τώρα θα κάνει το σουτ. Η απόκρωση του Φλέγκα και τελικά κρατάει την μπάλα πριν περάσει, πριν χτυπήσει τους φελούς και βγει κόρνερ. Χάνεται ακόμη μια προσπάθεια για τη Βουλιαγμένη, η οποία έχει πλέον 1-3 στον παίκτη παραπάνω. Ήταν και εδώ κακό το γύρισμα της μπάλας στον παίκτη παραπάνω και στην ουσία η ευκαιρία για να σουτάρει η Βουλιαγμένη δόθηκε επειδή άργησε να μπει ο παίκτης του Ιδραϊκού. Σωστά, κανονικά πρέπει να έχει μπει λίγο νωρίτερα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Πρέκας τώρα για τον Ιδραϊκό προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη στα 2 μέτρα εκεί όπου είναι ο Τσαχιλίδης, ο Φλέγκας. Ο Μπλάνης θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και τώρα η Βουλιαγμένη έχει προϋποθέσεις κόντρας με τον Γκιουβέτσι να τρέχει και να βγάζει την μπάλα. Είναι δεξιά του ο Μπούχα, θα δούμε, θα του δώσει την μπάλα, θα το κάνει μόνος του. Ο Μπούχα παίρνει την μπάλα, δεν τη δέχεται σωστά όμως και καταφέρνει πάρα πολύ ωραία ο Μητελούδης, ένας πολίτης που έχει φορέσει το σκουφάκι της Βουλιαγμένης, να του κλέψει την μπάλα. Δεν μπόρεσε να την δεχτεί σωστά ο Μπούχα σε αυτή την κόντρα που έβγαλε η Βουλιαγμένη και ο Μητελούδης βρήκε την ευκαιρία ως έμπειρος αμυντικός να την κλέψει και να διώξει τον κίνδυνο από την άμυνά του. Πήγε να το σιγουρέψει ο Κώστας εκεί πέρα, αλλά ήταν λάθος το timing για να κάνει την πάσα στο Μπούχα. Αποβολή κερδισμένη τώρα για τον Ιδραϊκό. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Καπετανάκης. Για να δούμε τον Ήρβιν, εδώ δεν εκτελεί. Η μπάλα θα γυρίσει στον Πρέκα και από εκεί στον Μπλάνη. Ήρβιν, Πλέκα και Χοντροκούκης γυρνάνε την μπάλα. Θα κάνει το σουτ ο Ήρβιν και να, εδώ βλέπετε το ζεστό χέρι του Αμερικανού και που καταλήγει η μπάλα στην αριστερή γωνία του Κουρούβανα. Πολύ ωραίο σουτ από τον Αμερικανό παίκτη του Ιδραϊκού, τον Μαξ Ήρβιν, 25χρονος Αμερικανός. Θα πετύχει το 1-2, θα ξαναδώσει προβάδισμα στην ομάδα του Ιδραϊκού. Ο Ήρβιν, ο οποίος φτάνει τα 21 γκολ στο πρωτάθλημα, σαφώς αξιόλογη η συγκομιδή του και βέβαια δικαιώνει τους ανθρώπους που τον έφεραν στον Ιδραϊκό για να φορέσει το σκουφάκι της ομάδας. Πάλι χωρίς ιδιαίτερο καλό γύρισμα της μπάλας. Είδαμε ότι υπήρχε λάθος στα μπλοκ από τον παίκτη που ήταν μπροστά στον Ήρβινγκ και τον κεντρικό και δεν άφησαν περιθώριο στον Κουρούβαν να μπορέσει να έχει σωστά τη γωνία του. Ο Ιδραϊκός, ο οποίος και τα δύο γκολ που έχει πετύχει, τα έχει πετύχει από σουτ από την περιφέρεια, δεν έχει εκμεταλλευτεί καθόλου τις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω. Τώρα η Βουλιαγμένη με τους δύο Κροάτες της αλλάζει την μπάλα, τον Ήρβιν και τον Μπούχα, και ο Σολανάκης κερδίζει νέα αποβολή από τον Κώστα Κοκκινάκη. Νομίζω είναι η δεύτερη αποβολή για τον Κώστα Κοκκινάκη, ο οποίος θα φύγει. Ο Κοκκινάκης δεν έχει προσφέρει προς το παρόν τα αναμενόμενα σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε το γύρισμα της μπάλας. Ο Μπούχα, ο Μπάσιτς, ο Αφρουδάκης. Θα γίνει το σουτ που έρχεται από τον Χριστοφορίδη. Από τον Τίγκα. Η μπάλα θα αποκρουστεί, θα βγει κόρνερ και η μπάλα θα ξαναγυρίσει στους παίκτες της Βουλιαγμένης. Οι οποίοι βέβαια τώρα στα ίσα θα προσπαθήσουν να πετύχουν τον γκολ. Προσπάθησε και ήταν καλό το σουτ από τον Μπούχα, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έτσι κατεβαίνουν και τα ποσοστά της Βουλιαγμένης στον παίκτη παραπάνω. Βλέπουμε εδώ το σουτ του Μπούχα που καταλήγει στα χέρια του Φλέγκα. 1-4 για την Βουλιαγμένη σε αυτά τα 12 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Και τώρα ο Ιδραϊκός με τον Καλαργυρό να γυρίζει την μπάλα και τον Μπλάνη. Κακή πάσα του Μπλάνη, αυτές οι πάσες έχουν κοστίσει
στην ομάδα του Ιδραϊκού. Παρ' όλα αυτά καταφέρει να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Προσπάθεια για κόντρα τώρα με τον Μπάσιτς για την Βουλιαγμένη. Ο Μπάσιτς ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη και θα σταματήσει γιατί είναι μαρκαρισμένοι. Όλοι οι συμπαίκτες έχουν γυρίσει πιο γρήγορα οι παίκτες του Ιδραϊκού και έχουμε επιθετικό φάουλ που έκανε ο Σολανάκης. Η προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση το σφυρίζουν οι διαιτητές και η κατοχή αλλάζει χέρια, περνάει στον Ιδραϊκό. Ο Μπλάνης που πριν είχε κάνει την λαθασμένη μπάλα θα περάσει στο Στελάτο. Ο Στελάτος θα χάσει την μπάλα και στην προσπάθειά του να την ανακτήσει θα κάνει φάουλ πάνω στον Μπούχα. Και έχουμε και αποβολή τώρα κερδισμένη. Θα φύγει από το παιχνίδι νομίζω ο Καλαργυρός. Και ο Σολανάκης δεν μπορεί εξ επαφής να νικήσει το Φλέγκα. Φοβερή απόκρουση του Κώστα Φλέγκα με τον Σολανάκη να είναι στο με ένα μέτρο απέναντί του. Βλέπετε εδώ, κρατιέται ο Φλέγκα ψηλά και με τα δύο χέρια αποκρούει την μπάλα. Εξαιρετική απόκρουση από τον Κώστα Φλέγκα. Εκεί πώς λειτουργεί ο τερματοφύλακας? Εκεί τον ψάρεψε. Πολύ απλά. Ναι, πολύ απλά. Ήταν καλά. Περίμενε ο Σολανάκης ότι θα ανοίξει τα χέρια του, αλλά τελικά ο Κωνσταντίνος που είναι πολύ έμπειρος τερματοφύλακας κρατήθηκε εκεί πάνω. Και η Βουλιαγμένη χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Έχει ένα στα τέσσερα, ένα στα πέντε στον παίκτη παραπάνω. Η Βουλιαγμένη πολύ κακά ποσοστά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν πετάξει στα σκουπίδια πολλές ευκαιρίες, τέσσερις ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ. Το μοναδικό γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο που έχει μπει είναι για τον Ιδραϊκό με το σουτ του Ήρβινα από την περιφέρεια. Και με αυτό το γκολ ο Ιδραϊκός προηγείται. Εδώ βλέπουμε τον Βόρια Κόλιανιν, τον Κροάτι τεχνικό της Βουλιαγμένης. Σαφώς να μην είναι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του. Είναι πολύ χαμηλά το σκορ, κρατιέται πολύ χαμηλά και αυτό δεν ξέρω αν ευνοεί τον Ιδραϊκό. Προφανώς ευνοεί τον Ιδραϊκό. Παρά τη Βουλιαγμένη, η οποία είναι μια γρήγορη ομάδα. Η Βουλιαγμένη, η οποία έχει πετύχει συνολικά 79 γκολ. Στο πρωτάθλημα έχει δεχτεί 48, αλλά και ο Ιδραϊκός έχει πολύ καλή επίθεση. Έχει πετύχει 83 γκολ, έχει δεχτεί 69 στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Ο Χοντροκούκης τώρα για την ομάδα του Ιδραϊκού, ο νεαρός παίκτης 19χρονος του Ιδραϊκού που ήρθε από τον Εθνικό να ενισχύσει την ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη. Μητελούδης στον Ήρβιν, 9 δευτερόλεπτα. Τελειώνει ο χρόνος και θα έχουμε αποβολή. Έχουμε αποβολή. Θα φύγει ο Ποντικέας από το παιχνίδι με παίκτη παραπάνω. Ο Χοντροκούκης απειλή. Ο Στελάτος θα κάνει το σουτ και θα έρθει το γκολ από αριστερά. Ο Στελάτος εκτέλεσε γρήγορα, δεν σκέφτηκε πολύ να γυρίσει την μπάλα. Έκανε το σουτ, η μπάλα χτύπησε οριζόντιο δοκάρι, πέρασε την νοητική γραμμή και για πρώτη φορά στο παιχνίδι έχουμε τον Ιδραϊκό να προηγείται με 2 γκολ διαφορά της Βουλιαγμένης. Βλέπετε εδώ το σκαστό σουτ από τον Νίκο Στελάτο. Η μπάλα χτυπάει στο νερό, στο οριζόντιο δοκάρι. Δύσκολο σουτ. Είναι δύσκολο. Παρά το ότι ήταν στην κλειστή γωνία. Είναι πολύ δύσκολο. Κουρούβανη. Πρέπει και αυτό να το έχει προβλέψει και να φύγει με τη σωστή τεχνική. Εντάξει, και αυτό είναι ένα σήμα κατά δεθέν του Νίκου. Άλλο ένα παίκτη πολύ έμπειρο που είναι πάρα πολλά χρόνια στην Α1. Βλέπω μέχρι στιγμή ότι οι διαιτητές δίνουν πάρα πολύ εύκολα τις αποβολές στους συνταριστούς και για τις δύο ομάδες. Και παρότι υπάρχουν πολύ σκληρά μαρκαρίσματα στην περιφέρεια, εκεί δεν δίνεται τίποτα. Έχουμε την κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Μάριος Κάζαγλης, ο βοηθός ουσιαστικά του Κόλιανιν στον πάγκο της Βουλιαγμένης για διαμαρτυρία. Υπάρχει αποβολή, έχει φύγει ο Ήρβιν από το παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη είναι και πάλι με παίκτη παραπάνω. Έχει κακά ποσοστά τώρα, να δούμε αν θα μπορέσει να τα βελτιώσει με τον Γιουβέτσι και τον Αφρουδάκη να γυρίζουν την μπάλα. Θα πάει στον Μπάσιτς, ο Αφρουδάκης και πάλι ο Γκιουβέτς από αριστερά και πετυχαίνει τον γκολ. Είναι η καλή γωνία, είναι η ωραία θέση, είναι η θέση που το αρέσει εκεί του Γκιουβέτσι και μας το δείχνει σε κάθε ευκαιρία που έχει. Το 2-3 λοιπόν και πάλι με τον Γκιουβέτσι. Ο Γκιουβέτσι ο οποίος είναι ο μοναδικός σκόρερ της Βουλιαγμένης μέχρι τώρα, εδώ με το δεξί χέρι στην απέναντι γωνία του Φλέγκα. Ακριβώς ίδιο γκολ που πέτυχε και νωρίτερα στο πρώτο τάλετο. Η Βουλιαγμένη η οποία πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ με παίκτη παραπάνω και τα δύο γκολ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με τον ίδιο εκτελεστή, με τον Κώστα Γκιουβέτσι, θα φτάσει το ποσοστό της 2 στα 5, ενώ τώρα πιέζει στην άμυνά της προκειμένου να κρατήσει μακριά τους παίκτες του Ιδραϊκού. Ο Στελάτος ψάχνει
να βρει καλή θέση. Ο Ίρβιν 12 δευτερόλεπτα. Αλλάζει την μπάλα επέκτης του Ιδραϊκού με τον Πρέκαν να πιέζεται εκεί. Περνάει μπάλα στα 2 μέτρα. Είναι καλό το μαρκάρισμα από τον Γούβι. Η μπάλα γυρνάει στα χέρια της ομάδας της Βουλιαγμένης και έχουμε time out 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το δεύτερο οκτάλεπτο από την ομάδα της Βουλιαγμένης, από τον Κόλιανη. Ο Κόλιαν είναι ο οποίος βλέπει τον Κώστα Γούβι να είναι ο μοναδικός του σκόρερ, κάτι το οποίο δεν ισχύει, βλέπετε και εσείς εδώ του σκόρερ, ενώ αντίθετα υπάρχει πολυφωνία από τον Ιδραϊκό, με τρεις παίκτες να έχουν πετύχει από ένα γκολ. Από την Βουλιαγμένη μόνο ο Κώστας Γκιουβέτσης είναι αυτός που έχει πετύχει και τα δύο τέρματα και όπως λέγαμε στην αρχή, η Βουλιαγμένη είναι αυτή ίσως η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα μαζί με τον Ολυμπιακό που έχουν σκοράρει 13 παίκτες της, σχεδόν όλο το ρόστερ της, αν βγάλουμε τους τερματοφύλακες έξω, έχουν σκοράρει όλοι. Γκιουβέτσης, Ολανάκης, οι οποίοι είναι και δύο πρώτες σκόρερ με 14 και 12 γκολ. Οι δύο Κροάτες έχουν πετύχει από 10 γκολ, αλλά σήμερα δεν τους βλέπουμε να επιχειρούν να παίρνουν πρωτοβουλίες στην επίθεση. Ο Χρήστος Αφουρδάκης και ο Τίγκας έχουν πετύχει από 8 γκολ, ο Κουρούβανης και ο Ποντικιάς από 5, ο Καλογερόπουλος 3, ο Γούβης 2 και οι πιτσιρικάδες, οι Δήμου Καπετανάκης και Χριστοφορίδης έχουν πετύχει από 1 τέρμα. Ίσως είναι και αυτό ένα κέρδος για τον Ιδραϊκό που έχει περιορίσει τη δράση των υπολείπων παικτών της Βουλιαγμένης. Έχουν χαθεί και πολλά παραπάνω βέβαια για τους γηπεδούχους, οι οποίοι τώρα είναι στην επίθεση με τον Χρήστο Αφρουδάκη σε μια εκ των τελευταίων επιθέσεων σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Γούβης και Αφρουδάκης ψηλά στην κορυφή της επίθεσης της Βουλιαγμένης αλλάζουν την μπάλα. Ο Μπάσιτς με τον Τίγκα θα γυρίσει τώρα. Περνάει μπάλα για τον Σολανάκη που θα κάνει πολύ ωραίο γυριστό κισούτ. Αλλά ήταν άτυχος γιατί ενώ η μπάλα κατέληγε προς τα δίχτυα του Φλέγκα, τελικά με αυτή την αλλίωση τη μικρή που έκανε ο Κώστας Φλέγκας, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατάφερε να την μπλοκάρει. Είδαμε εδώ πώς ακριβώς έγινε αυτό. Και τώρα ο Ιδραϊκός είχε την ευκαιρία με παίκτη παραπάνω γιατί είχε αργήσει ο Σολανάκης να γυρίσει στην αμυνά του να κάνει κάτι. Άργησε ωστόσο και ο Φλέγκας να περάσει την μπάλα στο χοντροκούκι. Ο Ίρβιν τώρα 5 δευτερόλεπτα απομένουν για τον Ιδραϊκό. Ο Πρέκας θα πάει να πάρει το πεντάμετρο, δεν το παίρνει, θα κάνει το σούτ, όχι δεν θα το κάνει, τελειώνει ο χρόνος, στα χέρια του Πρέκα μένει η μπάλα. Βλέπουμε και τώρα ότι ο Ιδραϊκός παίζει, αναγκάζεται να παίζει χωρίς κλασικό φουνταριστό, πιο πριν έπαιζε ο Κώστας Κογινάκης. Το σούτ του Γκιουβέτσι αποκρούει ο Φλέγκας και τελειώνει εδώ το δεύτερο οκτάλεπτο. Με την ομάδα του Ιδραϊκού να είναι μπροστά στο σκορ 2-3. Το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Μένει χαμηλά βέβαια ο δείκτης του σκορ και για τις δύο ομάδες, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει πολύ μεγάλο. Εμείς θα διακόψουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε για την συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε στο κολυμπητήριο του Λεμού, στην Βουλιαγμένη, εδώ που βρισκόμαστε στα μισά του αγώνα της Βουλιαγμένης με τον Ιδραϊκό. 2-3 υπέρ του Ιδραϊκού σε αυτά τα δύο πρώτα οκτάλεπτα. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της ένατης αγωνιστικής Α1 Πόλο των Ανδρών. Το Πόλο που και φέτος φιλοξενείται στις συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης. Κάθε αγωνιστική η ΕΡΤ βρίσκεται σε ένα κολυμπητήριο από τα 6 όπου διεξάγονται τα παιχνίδια της Α1. Για να σας μεταφέρει τον παλμό στην υδατοσφαίριση, στο άθλημα που έχει προσφέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό και στο άθλημα βέβαια που αναμένεται να μας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες στο μέλλον. Έχουμε την επίθεση, την πρώτη επίθεση για το τρίτο οκτάλεπτο με τον Ιδραϊκό να έχει πάρει το σπριντ και να κερδίζει και την αποβολή. Φεύγει από το παιχνίδι ο Μπούχα, την αποβολή που κέρδισε ο Μητελούδης, ένας πρώην παίκτης της Βουλιαγμένης. Γυρίζουν την μπάλα επέκτες του Ιδραϊκού με τον Ήρβιν να είναι στη θέση 3. Κακή πάσα του Ήρβιν προς τον Χοντροκούκη. Τρέχει να καλύψει ο Χοντροκούκης. Δεν μπορεί όμως να πάρει την μπάλα. Έτσι χάνεται αυτή η ευκαιρία. Και να δούμε τώρα αν η Βουλιαγμένη θα κάνει τη δική της αντεπίθεση. Η Βουλιαγμένη, η οποία δεν έχει πάρει σε καμία στιγμή του αγώνα το προβάδισμα στο σκορ, είναι αυτή που κυνηγάει τον Ιδραϊκό, ο οποίος προηγήθηκε και με δύο τέρματα. Ο Χρήστος Αφρουδάκης μόνος του, πλασάρει και είναι το γκολ. Βρέθηκε σε πολύ ωραία θέση. Μπήκε στην καρδιά της άμυνας του Ιδραϊκού. Ο Αφρουδάκης δεν κατάφερε ούτε ο Πρέκας, ούτε όμως και ο Ήρβιν να τον σταματήσουν. Και ο αρχηγός της Βουλιαγμένης θα πετύχει την ισοφάριση πολύ νωρίς στο τρίτο οκτάλεπτο. Ο Χρήστος Αφρουδάκης θα φτάσει τα 9 γκολ στο πρωτάθλημα και το πρώτο του
σε αυτό το παιχνίδι. Πάντα κοντά μας ο Κώστας Τσαλκάνης, πρώην παίκτης της Βουλιαγμένης και του Φαλήρου και της Εθνικής Ομάδας βεβαίως, στο σχόλιο. Είδαμε άλλο ένα βία στο λάθος του Ιδραϊκού, στον παίκτη παραπάνω και στην κόντρα μετά κατευθείαν έγινε πάλι λάθος από τους παίκτες του Ιδραϊκού. Λάθος συνεννόηση το ποιος θα μαρκάρει το Χρήστο Ναφουλάκη στο κέντρο του τέρματος και βρέθηκε μόνο στο Χρήστος και το εκμεταλλεύτηκε. Εξαιρετική προσπάθεια, φανταστική προσπάθεια από τον νεαρό Τσαχιλίδη, ο οποίος πέρασε δύο παίκτες που προσπάθησαν να τον σταματήσουν στα δύο μέτρα, γύριζε την μπάλα και εκτέλεσε τον Κουρούβανη για να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Ιδραϊκού. Ο Τσαχιλίδης, ο οποίος θα πετύχει το πρώτο του γκολ στον αγώνα και συνολικά το έκτο του στο πρωτάθλημα. Βλέπετε εδώ, προσπάθησε εκεί ο Σολανάκης να τον σταματήσει, όμως πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Αν θα την άφησε θα ήταν πέναλτι, δεν την άφησε και κατάφερε να νικήσει και τον Κουρούβανη και να δώσει ξανά το προβάδισμα στον Ιδραϊκό 3-4 για την ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη που αφήσατε απέναντι στην Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη η οποία είναι τώρα στην επίθεση με τον Μπούχα να απειλεί. Δεν κάνει το σούτ, έκανε την προσποίηση ο Καλογερόπουλος και πάλι ο Μπούχα. Προσπάθεια για τον Σολανάκη, γυρίζει την μπάλα, βγάζει μόνο του εκεί το Καπετανάκη. Το σούτ ο Καπετανάκης κάτω από το χέρι του Φλέγκα και το τέταρτο γκολ για την Βουλιαγμένη είναι γεγονός. Διαχειρός Καπετανάκη. Ουσιαστικά τον γκολ ανοίξει ο Σολανάκη, έτσι, ναι, που είδε ότι έρχει δύο παίκτες πάνω του, την πέρασε στο Καπετανάκη που έμενε μόνος του και αυτός από δεξιά βλέπετε εδώ νίκησε στην κλειστή του γωνία τον Φλέγκα, πετυχαίνοντας το 4-4. Ξεκίνησε αρκετά δυνατά το τρίτο οκτάλεπτο, έχουμε τρία γκολ σε δύο λεπτά. Βλέπουμε και τους δύο φουνταριστούς να μπαίνουν λίγο στην εξίσωση του παιχνιδιού όσον αφορά το σκοράρισμα και τις ασίστ. Ένα πολύ ωραίο γκολ πριν από το Μανέλο του Τσαχιλίδη, Παλικαρίσκιο, και τώρα μια πολύ καλή ασίστ από το Μανώλη το Σολανάκη που ήταν στην ουσία παρεβάλλε στο Γρηγόρη. Ο φουνταριστός είναι πάντα ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει πολλά, όπως και ο τερματοφύλακας μέσα στο παιχνίδι, είναι βαρόμετρο. Εδώ είδαμε τι μπορούν να κάνουν οι φουνταριστοί και των δύο ομάδων. Πρέπει όμως να βρεθούν και λύσεις από την περιφέρεια. Έχουμε αποβολή τώρα την οποία κερδίζει ο Ιδραϊκός. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπούχα. Και ο Ιδραϊκός είναι και πάλι με παίκτη παραπάνω με τον Πρέκα και τον Μπλάνι να γυρίζουν την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος στην επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Ιδραϊκό. Ο Ήρβιν. Πρέκας θα κάνει το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι και στα χέρια των παιχτών της Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα του Μπάσιτς, ο οποίος θα προσπαθήσει να φύγει στην κόντρα. Ήταν καλή απόκρουση από τον Κουρούβανη και τώρα έχουμε κόντρα. Έχουμε κόντρα 3-3-2 τώρα με τον Μπάσιτς να κατεβαίνει μόνος του απέναντι στον Φλέγκα για να δούμε. Ο Μπάσιτς καταφέρει να νικήσει τον Φλέγκα για μια ακόμη φορά και είναι η πρώτη φορά μέσα στο παιχνίδι που η Βουλιαγμένη θα πάρει την πρωτοπορία στο σκορ με αυτό το γκολ του Μπάσιτς που έρχεται στην κόντρα. Είναι το πρώτο γκολ στην κόντρα, αν δεν απατώμε στο παιχνίδι. Και αυτό ξεκίνησε από ένα λάθος στον παίκτη παραπάνω και πάλι. Δύο γκολ έχει δεχτεί. Είναι το πρώτο γκολ στην κόντρα και ουσιαστικά είναι και αυτό από ένα λάθος στον παίκτη παραπάνω της επίθεσης του Ιδραϊκού. Και βλέπουμε τώρα ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και μπαίνουν και γκολ εκτός από. Γιατί μέχρι τώρα μπαίνανε μόνο με παίκτη παραπάνω. Και στο τρίτο οκτάλεπτο έχουμε δει γκολ από φουνταριστό, από κόντρα, από περιφέρεια πριν στην ουσία που ήταν το Καπετανάκη. Ακριβώς. Έχουμε δει μια πολυφωνία στις επιθέσεις των δύο ομάδων. Τέσσερα γκολ έχουν επιτευχθεί σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. Πέντε είχαν επιτευχθεί σε όλο το πρώτο ημίχρονο, στα δύο οκτάλεπτα και μέσα σε. Περισσότερο σε περίπου 4 λεπτά έχουν επιτευχθεί 4 γκολ. Από εκεί καταλαβαίνουμε όλοι πώς έχει αλλάξει η μορφή του αγώνα. Ο Ιδραϊκός θα προσπαθήσει τώρα με τον Καλαργυρό, αλλά έχει παρέλθει ο χρόνος. Ο Μητελούδης θα προσπαθήσει να πάρει ένα πεντάμετρο. 3 δευτερόλεπτα θα κάνει ένα βεβαιασμένο σουτ ο Μητελούδης, αλλά με τον Σολανάκη στην πλάτη του και με τον χρόνο να τελειώνει, ήταν σαφώς οι συνθήκες εναντίον του. Και τώρα θα δεχτεί και την αποβολή, αν δεν απατώμε. Ναι. Θα φύγει ο Μητελούς, προσπάθησε να κρατήσει ο Σολανάκη να μην πάει στα δύο μέτρα. Και κόκκινη κάρτα στον Μάριο Κάζαγλη, τον δηλωμένο πρώτο προπονητή, βοηθό ουσιαστικά του Κόλιανιν, από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Γιώργο Σταυρίδη,
Εδώ βλέπουμε τον Μάριο Κάζαγλου, ο οποίος θα πρέπει να αποχωρήσει από τον πάγκο του αφού δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Τώρα για διαμαρτυρία, όπως λένε οι διαιτητές, θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Βουλιαγμένης. Ο Αφρουδάκης τώρα με παίκτη παραπάνω η Βουλιαγμένη μετά την αποβολή του Μητελούδη. Αφρουδάκης, πολύ ωραίο γύρισμα και πολύ ωραίο γκολ από το Σολανάκη. Να λοιπόν που έρχονται και οι συνδυασμοί στην επίθεση της Βουλιαγμένης, η οποία παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με αυτό το γκολ του Σολανάκη με παίκτη παραπάνω η Βουλιαγμένη, η οποία έχει βελτιώσει τα στοιχεία της επίθεσης σε όλους τους τομείς. Και στον παραπάνω και στην κόντρα και στην περιφέρεια. Και έτσι καταφέρνει να προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά, 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο 8 λεπτό, 6-4 για την Βουλιαγμένη με αυτό το γκολ του Σολανάκη. Το μισό γκολ βέβαια εδώ είναι του Μπρίστου, που δείχνει την πολύ υψηλή του τεχνική και την πολύ υψηλή πολιστική ευφυΐα, ας το πούμε έτσι, που είδε το κενό ψηλά στο Σολανάκη που δεν μπορούσε να το κόψει κάποιος. Ο Ίρβιν για τον Ιδραϊκό, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, ο Μητελούδης εκεί θα κάνει το ψιλοκρεμαστό και να ο Μητελούδης που είχε αποβληθεί στην προηγούμενη επίθεση θα καταφέρει να νικήσει τον Κουρούμαν με ένα αυτό το ψιλοκρεμαστό σούτο. Ο Δημήτρης Μητελούδης θα μειώσει σε 6-5. Πάρα πολλά γκολ σε αυτό το τρίτο τάλετο. Ναι. Στην κυριολεξία έχουν ανοίξει άμυνες, έχουν χαλαρώσει λίγο και οι πιεστικές εκεί. Τα πιστικά man-to-man που είχαμε στα δύο πρώτα οκτάλεπτα. Βλέπετε εδώ τον Μητελούδη, ο οποίος θα κρεμάσει τον Κουρουβάνη και θα πετύχει το πέμπτο γκολ για τον Ιδραϊκό. 6-5 το σκόρο, ο Ιδραϊκός μειώνει στο ένα τέρμα. Βρέθηκε πίσω πριν λίγο με το γκολ του Σολανάκη, δύο τέρματα. Τώρα μειώνει στο 6-4. Και τώρα η Βουλιαγμένη είναι στην επίθεση με τον Χρήστο Αφρουδάκη να αλλάζει την μπάλα με τον Κροάτη περιφερειακό, τον Μπούχα. Θα έχουμε νέα αποβολή, για να δούμε. Ναι, έχουμε νέα αποβολή. Μάλλον μας άκουσε αν οι διαιτητές πριν που έλεγα ότι δεν δίνουν στην περιφέρεια αποβολές και τώρα βλέπουμε σαν για αποβολή στην περιφέρεια. Ναι, ο Χοντροκούκης θα φύγει από τον Ιδραϊκό. Η Βουλιαγμένη πάλι με παίκτη παραπάνω. Η Βουλιαγμένη η οποία έχει βελτιώσει και τα ποσοστά της στον παίκτη παραπάνω. Αφρουδάκης, Γκουβέτσης, Μπάσιτς και πάλι ο Αφρουδάκης. Ο Μπούχα θα στείλει στον Γκουβέτσι. Για να δούμε, ο Χρήστος Αφρουδάκης θα κάνει το σουτ. Όχι, θα δώσει στον Γκουβέτσι. Πολλές αλλαγές έχουν μπει. Είναι στα ίσα οι δύο ομάδες. Το σουτ που γίνεται βεβαιασμένο από τον Μπάσιτς δεν ήταν καλό. Απέκρουσε ο Φλέγκας. Δεν έχουμε γκολ για τη Βουλιαγμένη, η οποία έχει πετύχει 3 γκολ στις 8 προσπάθειες με παίκτη παραπάνω. Και τώρα ο Δημήτρης Κραβαρίτης ζητάει time out από τους διαιτητές, που απομένουν 2 και 35 για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Το παιχνίδι έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο, έχουν χαλαρώσει άμυνες, έχουν επιτευχθεί 6 γκολ σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. Και η Βουλιαγμένη έχει βρει τον τρόπο να προηγηθεί, κάτι που δεν είχε κάνει στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, να προηγηθεί και με 2 τέρματα, 6-4, και ο Ιδραϊκός να μειώσει σε 6-5 με τον Μητελούδη. Σκορ με το οποίο πήρε time out ο Δημήτρης Κραβαρίτης. Οι δύο ομάδες που είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, στο Euro Cup, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, Κώστα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Ιδραϊκός στην πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκά νερά, θα λέγαμε, απόλυσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε στον όμιλο που διοργάνωσε στον Άλυμο. Έχασε από την Ιταλική Ορτίτζα στο τελευταίο παιχνίδι και αποκλείστηκε. Και η Βουλιαγμένη επίσης, όχι, η Ορτίτζα έπαιξε με τη Βουλιαγμένη. Όχι, και ο Ιδραϊκός. Ο Ιδραϊκός. Ναι. Μπράβο, είναι ουσιαστικά την ίδια ομάδα. Τώρα, σωστό. Ουσιαστικά η ίδια ομάδα απέκλεισε και τις δύο ελληνικές ομάδες, η Ορτίτζα, γιατί αγωνίστηκε πρώτα στον όμιλο του Ιδραϊκού, ενώ εδώ έρχεται ένα εκπληκτικό σουτ από τον Ίρβιν, από την, ουσιαστικά από την αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ιδραϊκού. Ο Ίρβιν σημάδεψε την απέναντι γωνία του Κουρούβανη και ήρθε ένα εκπληκτικό γκολ από τον Αμερικανό, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα στο παιχνίδι. Ωραίο σουτ ήταν και αυτό. Πολύ ωραίο σουτ από τον Μαξ Ίρβιν, ο οποίος πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο παιχνίδι και φτάνει τα 22 στο πρωτάθλημα. Και έχουμε πάλι ισοπαλία 6-6. Ο Ιδραϊκός κατάφερε με τα γκολ των Μητελούδη και Ίρβιν
να ισοφαρίσει την Βουλιαγμένη, η οποία είχε πάρει προβάδισμα στα μισά του τρίτου οκταλέπτου με δύο τέρματα. Χρήστος Αφρουδάκης τώρα ψάχνει το Σολανάκι. Είναι πιεστική άμυνα του Μητελούδη πάνω στο Σολανάκι. Ο Μητελούδης, ο οποίος φλερτάρει με την τρίτη του αποβολή. Για να δούμε την Βουλιαγμένη. Στον Τίγκα η μπάλα. Από εκεί στον Μπούχα. 6 δευτερόλεπτα απομένουν. Η μπάλα περνάει στα 2 μέτρα. Γυρνάει ο Σολανάκης. Θα πάρει την αποβολή. Με παίκτη παραπάνω η Βουλιαγμένη. Αλλά θα ζητήσει time out τώρα ο Κόλιανιν. Νομίζω είναι η τρίτη ποινή του Μητελούδη. Αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε τώρα αν έχουμε την τρίτη ποινή του φουνταριστού του αμυντικού του Ιδραϊκού. Το θέμα είναι ότι η Βουλιαγμένη έχει μια ευκαιρία ακόμη να προηγηθεί στο σκορ μετά τα δύο τέρματα που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά από τον Μητελούδη και τον Ήρβιν. Τώρα έρχεται αυτή η αποβολή για να δώσει την ευκαιρία στην ομάδα του Κόλιανιν. Ενώ εδώ βλέπουμε τις αποβολές. Καζάζης, Μητελούς τελικά έχει δύο αποβολές, όπως και ο Κοκκινάκης και ο Καζάζης. Ο Μπάσιτς έχει δύο αποβολές για την Βουλιαγμένη. Και εδώ είναι οι κερδισμένες αποβολές. Ο Σολανάκης έχει πέντε κερδισμένες αποβολές και ο Τσαχιλίδης τέσσερις. Βλέπουμε τι δουλειά κάνουν οι φουνταριστοί των δύο ομάδων. Έχουν βοηθήσει τα μέγιστα. Όπου σημειωτέων, οι δύο αυτές ομάδες καθαρό ημοφουνταριστό έχουν μόνο από έναν. Μόνο δηλαδή τον Τσαχιλίδη και τον Σολανάκη. Και δέχονται βοήθειες μετά από τους αμυντικούς τους. Και ο Κοκκινάκης πάει στον φουνταριστό για τον Ιδραϊκό. Για να δούμε τη Βουλιαγμένη με παίκτη παραπάνω. Καλογερόπουλος απειλεί, περνάει στο Χρήστο Αφρουδάκη, 12 δευτερόλεπτα και πάλι στον Καλογερόπουλο η μπάλα, θα κάνει το σουτ. Όχι, είναι κακή η πάσα του εκεί, πήγε να τη δώσει το δεύτερο δοκάρι στο Σολανάκη, αλλά δεν ήταν, ήταν σαν να μην ήξερε τι να κάνει ακριβώς, να μην είχε αποφασίσει και αυτό βέβαια του κόστησε, χάθηκε αυτή η προσπάθεια για την Βουλιαγμένη και τώρα είναι, προσπαθεί να βγει στην κόντρα ο Ιδραϊκός. Με τον Καλαργυρό σταματάει όμως γιατί γυρίζουν γρήγορα οι παίκτες της Βουλιαγμένης και καλύπτουν το χαμένο έδαφος. Έχουμε αποβολή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Κυριάκος Ποντικέας. Παρά λίγο να χαθεί εκεί η μπάλα από την αλληγορία των παίκτων του Ιδραϊκού. Τελικά και κρατάνε την μπάλα και ξεκινάνε την επίθεση με παίκτη παραπάνω. Με τον Μπλάνη, τον Ήρβιν και πάλι Μπλάνης. Πολύ ωραία η προσπάθεια να φτάσει η μπάλα στον Τσαχιλίδη, αλλά καλή, πολύ καλή και η αμυντική λειτουργία της Βουλιαγμένης. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω στον Τσαχιλίδη και χάθηκε αυτή η επίθεση για τον Ιδραϊκό. Το 6-6 παραμένει στην Βουλιαγμένη. 22 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Τίγκας έχει την μπάλα. Όλος ο χρόνος, σχεδόν όλος ο χρόνος για την Βουλιαγμένη. Με τον Αφρουδάκη ψάχνει τον Σολανάκη. Μόνο ο Σολανάκης βγήκε εκεί. Σωτήρια. Ο Φλέγκας, γιατί έβλεπε το Σολανάκι να έχει αποφύγει τους αμυντικούς Ιδραϊκού και να είναι έτοιμος να γυρίσει και να τον εκτελέσει. Όμως βγήκε ο Φλέγκας με την εμπειρία του και κέρδισε την μπάλα. Ο Ήρβιν πάει να κάνει το σουτ, τον σταματάει ο Γκιουβέτσης. Δεν θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Παραμένει αυτό το 6-6 και θα πάμε στο τελευταίο οκτάλεπτο με τις δύο ομάδες να λύνουν τη διαφορά τους σε αυτή την τελευταία περίοδο. Μετά το 6-6 και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, 7 γκολ επιτεύχθηκαν σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. Σαφώς ήταν το πιο προσοδοφόρο για τις δύο ομάδες, αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα τις διαφορές τους και οι δύο διεκδικούν την νίκη εδώ σε αυτό το παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής. Να πάμε για ένα τελευταίο διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την συνέχεια και το φινάλι της αναμέτρησης. Βουλιαγμένη Ιδραϊκός 6-6 στο παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής στην Α1 Πόλο των Ενδρών απευθείας από την ΕΡΤ2, από το κολυβητήριο του Λεμού, από το κολυβητήριο της Βουλιαγμένης. Με λιακάδα πλέον, αφού τα απειλητικά σύννεφα που είχαμε δει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης έχουν διαλύσει. Υπάρχει μια λιακάδα, έχει πέσει και λίγο αέρας. Εδώ βλέπουμε τους σκόρερ μέχρι στιγμή της αναμέτρησης. Γκιουβέτσης 2 γκολ και από ένα η μπάση της Αφρουδάκης Καπετανάκης Σολανάκης. Για τον Ιδραϊκό 2 γκολ ο Ήρβιν και από ένα η Μητελούδης Μπλάνης Τελάτος Τσαχιλίδης. Υπάρχει απόλυτη ισορροπία.
στο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Πάντα κοντά μου ο Κώστας Τσαλκάνης, πρώην παίκτης τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Βουλιαγμένης και του Φαλήρου. Κώστα, οι δύο ομάδες πλησιάζουν το μεσόωρο επίτευξης γκολ που έχουν μέχρι στιγμής. Έχει η Βουλιαγμένη 9,9 μεσόωρο γκολ στο πρωτάθλημα και ο Ιδραϊκός 10,4. Νομίζω προς τα εκεί πάμε. Από ό,τι είδαμε και στο τρίτο οκτάλεπτο που μπήκανε πάρα πολλά γκολ, άλλαξε τελείως η μορφή του αγώνα σε σχέση με το πρώτο μισό. Ναι, άλλαξε λίγο και το ύφος των σφυριγμάτων από τους διαιτητές, γιατί ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πολύ σκληρά μαργάρισματα στην περιφέρεια, δεν δίνονταν αποβολές και δίνανε αποβολές μόνο στο φουνταριστό. Είναι τόσο καταλυτική τελικά η. Είναι, βεβαίως. Η συμπεριφορά των διαιτητών, θα λέγαμε, όχι κάτι άλλο, γιατί ισχύουν τα μαργάρισματα, δεν είπε κανένας ότι κάνουν λάθη, ίσα-ίσα οι διαιτητές παλεύουν να βρούνε άκρη και κάτω από το νερό τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Απλά το ύφος που θα σφυρίξουν. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να το ακολουθήσουν και οι παίχτες και να μπορούν να προσαρμόζονται κάθε φορά κατάλληλα. Είναι από τα μυστικά της υδατοσφαίρησης. Για να δούμε τον Τίγκα. Χάθηκε η πρώτη επίθεση για τον Ιδραϊκό. Ο Τίγκας τώρα είναι στην επίθεση για την Βουλιαγμένη. Θα περάσει στον Μπούχα, τον ένα εκ των δύο Κροατών της Βουλιαγμένης. Και πάλι ο Τίγκας θα ψάξει στα δύο μέτρα εκεί τον Γούβη, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει ο Γούβης, ο Κώστας Γούβης στην μπάλα και θα του την κλέψουν οι παίκτες του Ιδραϊκού. Θα χαθεί και για την Βουλιαγμένη αυτή η πρώτη επίθεση στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο. Όλα άλλαξαν στο τρίτο οκτάλεπτο, εκεί όπου οι δύο ομάδες πέτυχαν 4 γκολ. Πέτυχαν, με συγχωρείτε, 7 γκολ και βέβαια είχαμε την εκτόξευση του σκορ από το 2-3 στο πρώτο ημίχρονο στο 6-6. Κακή πάσα του Μητελούδη στον Τσαχιλίδη, κλέβει ο Δημήτρης Τίγκας, ο οποίος εδώ θα φύγει. Υπάρχει ευκαιρία για κόντρα. Στην επίθεση έχουν μείνει δύο παίκτες της ομάδας του Ιδραϊκού πίσω. Ο Τίγκας όμως δεν μπορεί να φύγει από το μαρκάρισμα του Ήρβιν, ο οποίος με το μπλοκ αλλοιώνει την πάσα που προσπάθησε ο παίκτης Βουλιαγμένης να περάσει στα δύο μέτρα και η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των παικτών του Ιδραϊκού, με τον Μπλάνι τώρα να την κατεβάζει από αριστερά. Είναι ο Ήρβιν δίπλα του. Αυτός θα προτιμήσει τον νεαρό τον Χόνδρο Κούκι που είναι στην επίθεση του Εθνικού. Ο Τσαχιλής περιμένει την μπάλα στα δύο μέτρα. Θα την πάρει ο Χρήστος Αφρουδάκης, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να σηκώσει τα χέρια του. Ήταν κακή η πάσα του Χόνδρο Κούκι προς τον Τσαχιλίδη. Έτσι λοιπόν ήταν εύκολο για την άμυνα της Βουλιαγμένης. Πάλι ευκαιρία η κόντρα του Βουλιαγμένη. Δεξιά έχει φύγει ο Μπούχα. Είναι και ο Τίγκας, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ο Χρήστος Αφρουδάκης θα την ξαναδώσει στον Τίγκα. Στα ίσα τώρα οι δύο ομάδες. Επιστρέφουν οι παίκτες της ομάδας του Ιδραϊκού στην άμυνά τους. Θα απειλήσει ο Μπάσης, θα κάνει το σουτ και από την δεξιά του γωνία θα πετύχει το γκολ. Θα φύγει η μπάλα από τον Φλέγκα. Η Βουλιαγμένη θα πάρει το προβάδισμα και πάλι 7-6 με αυτό το γκολ. Εδώ θα δούμε το γκολ του Μπάσιτς. Η Βουλιαγμένη 5 και 16 πριν το τέλος θα πετύχει το 7ο της τέρμα. Αυτά τα 3 λεπτά του 4ου οκτάλεπτου βλέπαμε ότι η Βουλιαγμένη έπαιζε χωρίς κλασικό φουνταριστό. Πήγαινε φουνταριστός ο Γούβης. Αντίστοιχα ο Ιδραϊκός έπαιζε κανονικά με το Τσαχιλίδη και δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Ιδραϊκός, ίσα ίσα που δέχτηκε και γκολ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο Ιδραϊκός. Είναι πολύ νωρίς, βέβαια υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Το ένα γκολ διαφορά δεν λέει τίποτα, ειδικά όταν υπάρχουν σχεδόν 5 λεπτά μπροστά παιχνιδιού. Ο Ήρβιν δέχεται το μαρκάρισμα, ο Ντικιάς προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Τελικά σφυρίζουν φάουλ οι διαιτητές και συγκεκριμένα ο κ. Μπυράκης. Έτσι λοιπόν η μπάλα παραμένει στα χέρια των παικτών του Ιδραϊκού. Νέο μαρκάρισμα, πολύ ωραίο σουτ εκεί του Πρέκα, ο οποίος γύρισε την μπάλα, η μπάλα όμως δεν του κάνει το χατήρι, σταμάτησε το δοκάρι του Κουρούβανη. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Ιδραϊκό με αυτό το σουτ που είδαμε του Πρέκα. Ο Πρέκας ο οποίος ήρθε από τον Ολυμπιακό να ενισχύσει την ομάδα του Ιδραϊκού. Για να δούμε τον Κιουβέτσι τώρα, ο οποίος μένει μόνος του, παίρνει το φάουλ, εκεί θα εκτελέσει το πεντάμετρο. Για να δούμε, το εκτελεί και κάνει τον γκολ. Σκαστό σουτ πάλι από την ίδια γωνία, ο Φλέγκας δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα. Ξανά προβάδισμα για την Βουλιαγμένη, δύο τερμάτων με αυτό το γκολ που έρχεται. Πολύ ωραίο γκολ από τον Κώστα. Είναι και το πρώτο πεντάμετρο νομίζω που βλέπουμε στο παιχνίδι που επιχειρείται. Νομίζω πως να έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το γκολ του Γκιουβέτσι.
το οποίο δέχεται γκολ ο Φλέκας από την ίδια του γωνία. Εκεί τώρα δεν ξέρω τι λειτουργήσε, αλλά δύο συνεχόμενα τέρματα από την περιφέρεια, από το ίδιο σημείο και να καταλήγουν στην ίδια γωνία για τον Κώστα Φλέκα, ο οποίος χτύπαγε το κεφάλι του στο δοκάρι πριν λίγο. Αλλά αυτές οι κακές στιγμές πάντα υπάρχουν. Σε έναν τερματοφύλακα τα ξέρεις καλύτερα εσύ. Εντάξει. Αλίμονο. Όπως σε όλους τους παίκτες άλλωστε. Απλά το λάθος του τερματοφύλακα δεν μπορεί να το διορθώσει κανένας. Έτσι, έτσι. Καλά, σαφώς ήταν και πολύ καλό το σουτ. Όχι, δεν είναι. Τώρα δεν είναι ότι έφταιγε ο Κωνσταντίνος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τον Ιδραϊκό τώρα. Με τον Καλαργυρό να έχει την μπάλα. Προσπάθεια να περάσει στον Καζάζη, ο οποίος είχε πάρει θέση στα δύο μέτρα. Αλλά ήταν καλή η αμυντική λειτουργία των παικών της Βουλιαγμένης. Ο Χρήστος Αφρουδάκης τώρα. Ήταν κακή πάσα μακριά από τον Σολανάκη. Ζητάει και συγγνώμη ο Χρήστος Αφρουδάκης με το χέρι σηκωμένο για την κακή αυτή πάσα. Βγήκε γρήγορα ο Φλέγκας και κέρδισε την κατοχή για την ομάδα του. Η Βουλιαγμένη, η οποία έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια την περσινή σεζόν. 9-2 εδώ σε αυτό το κολυμπητήριο και 9-6 στο κολυμπητήριο του Αλίμου, που είναι και η έδρα του Ιδραϊκού. Ήρβιν προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Κοκκινάκη. Ο Κοκκινάκης θα κερδίσει την αποβολή τώρα από τον Γκιουβέτσι. Κοκκινάκης Γκιουβέτσι στα δύο τεσσάρια μονομάχησαν εκεί, κερδισμένος ο Κώστας Κοκκινάκης στα 43 του χρόνια. Ιδιαίτερα αθλητικός και αγωνιστικός βοηθάει τον Ιδραϊκό φέτος. Με παίκτη παραπάνω ο Ιδραϊκός γυρίζει την μπάλα και έρχεται ένα εκπληκτικό γκολ από τον Καζάζη, ο οποίος τόλμησε μπροστά στο μπλοκ του Τίγκα να σουτάρει και δικαιώθηκε, κάνοντας το 8-7 για την ομάδα του Ιδραϊκού. Βλέπουμε εδώ στην διαγώνια, στο διαγώνιο του Κουρούβανη. Ο Ιδραϊκός μειώνει στο ένα τέρμα, αναπτερώνει τις ελπίδες του 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Καζάζης, ο οποίος θα πετύχει το πρώτο του γκολ στον αγώνα και 12ο στο πρωτάθλημα. Είναι τρίτος σκόρερ, τέταρτος σκόρερ του Ιδραϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν το είδαμε όμως φέτος σήμερα να πάρει αρκετές πρωτοβουλίες. Δεν έχει πάρει, γιατί και αυτός βοηθάει. Κάποιες φορές μπαίνει φουνταριστός όταν λείπει ο Τσαχιλίδης, μπαίνει αυτός ή ο Κοκκινάκης. Οπότε αναλώνεται. Και στην άμυνα βέβαια. Και στην άμυνα. Που είναι και τα κυρίως χαρακτηριστικά του. Χρήστος Αφρουδάκης για την Βουλιαγμένη. Προσπάθεια τώρα να αλλάξει πλευρά ο Ποντικέας, ο οποίος από δεξιά έρχεται αριστερά να βοηθήσει. Γκιουβέτσης με τον Αφρουδάκη, γυρίζει την μπάλα η παίκτης Βουλιαγμένης. Σολανάκης την παίρνει, αλλά είναι μακριά από τα 2 μέτρα, 7 δευτερόλεπτα. Τον βγάζει έξω ο Κοκκινάκης, θα πάρει το πεντάμετρο, θα κάνει το σουτ και αποκρούει ο Φλέγκας. Ο Σολανάκης, βλέποντας ότι δεν μπορεί να απειλήσει ως φουνταριστός, απείλησε ως περιφερειακός. Πήρε το πεντάμετρο απέναντι στον Κοκκινάκη, αλλά ο Φλέγκας το είπε όχι σε αυτό το πολύ καλό σουτ που επιχείρησε από τα περίπου 5,5 μέτρα. Ανανεώνεται η επίθεση για την Βουλιαγμένη, με τον Αφρουδάκη να οργανώνει και αυτή την προσπάθεια των συμπαικτών του. Ο αρχηγός της Βουλιαγμένης, Γκιουβέτσης από την καλή του γωνία. Ποντικέας, απειλή, 14 λεπτά για την Βουλιαγμένη. Θα αλλάξει την μπάλα με τον Τίγκα. Προσπάθεια με τον Αφρουδάκη να δει το Σολανάκη τώρα που τον κρατάει ο Κοκκινάκης, ο οποίος έχει δύο ποινές. Πολύ καλή εκεί η παρέμβαση του Ήρβιν. Σταματάει την πάσα που πήγαινε προς τον Σολανάκη. Χάνεται αυτή η επίθεση για την Βουλιαγμένη. Και τώρα ο Ιδραϊκός θα ψάξει τον γκολ της ισοφάρισης. Βουλιαγμένη που έχει απολέσει βαθμό εκτός του Ολυμπιακού σε αυτό το κολυμπητήριο και από την Γλυφάδα, όταν ήρθε ισόπαλη 6-6 στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής σε αυτό το κολυμπητήριο. Ένα παιχνίδι που είχατε δει απευθείας και αυτό από την δημόσια τηλεόραση. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι όπως εξελίχθηκε, όπως είναι και αυτό το παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη τώρα με τον Γκιουβέτσι, 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο χρόνος. 1-24, σε λίγο θα πούμε στο τελευταίο λεπτό. Η Βουλιαγμένη κρατάει το προβάδισμα, είναι στην επίθεση. Προσπάθεια εδώ, έρχεται το σουτ. Νομίζω ότι είναι από τον Μπούχαν και του έχει φύγει το σκουφάκι. Ναι, ο Μπούχαν. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Φλέγκα. Η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι του Ιδραϊκού και τώρα ο Μπλάνης κατεβάζει την μπάλα για τον Ιδραϊκό. Τελειώνει η κλεψίδρα για την ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη. Ο Μπλάνης έχει την μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, όπως ακούστηκε και από την γραμματεία.
Ο Ίρβιν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ, σίγουρα θα πάρει μια προσπάθεια και για να τον δούμε εδώ πως πάρει και το σούτ και το παίρνει. Αλλά του λέει όχι ο Κουρούβανης. Και βέβαια τώρα ζητάει time out ο Κόλιανιν. Ήταν καθοριστικό νομίζω αυτό το σούτ του Ίρβιν, ο οποίος σαφώς θα έπαιρνε την επίθεση πάνω του. Βλέπουμε εδώ το σούτ, αλλά ήταν και καλή θέση του Κουρούβανη, ο οποίος, αν και νέος παίκτης, νεαρός παίκτης 20 χρονών, χωρίς μεγάλη εμπειρία, κατάφερε να βρίσκεται στην καλή θέση και να αποκρούσει βέβαια αυτό το σούτ του Ίρβιν. Εδώ βλέπουμε και κάποια στατιστικά. Η Βουλιαγμένη έχει επιχειρήσει 10 φορές να ουσιαστικά να νικήσει το φλέγκα από την περιφέρεια, έχει πετύχει 3 γκολ, 2 στα 8 από την περιφέρεια για τον Ιδραϊκό, 3 στα 9 για την Βουλιαγμένη, στον παίκτη παραπάνω, αρκετά κακό ποσοστό για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Τα ποσοστά και των δύο ομάδων δεν είναι καλά. Η Βουλιαγμένη μάλιστα το πλήρωσε αυτό πριν από μερικές μέρες, μια και το αναφέραμε πιο πριν με την Ορτίτζια στο παιχνίδι εκείνο και ήταν πραγματικά εδώ, κρίμα. Εδώ σε αυτό το κολυμπητήριο. Ναι, και ήταν πραγματικά κρίμα. Θα πήγαινε στο Final Four ουσιαστικά του EuroCup, αλλά μια αλληγορία, ίσως και απειρία κάποιων παικτών μέτρησε για να χαθεί αυτή η πολύ μεγάλη πρόκληση. Αυτό εδώ το κολυμπητήριο. Σωστά. Έχουμε 43 δευτερόλεπτα για να ακούσουμε την τελευταία κόρνα από τη γραμματεία. Ο Γιώργος Σαββρίτης είναι έτοιμος να δώσει την μπάλα στον Κουρούβανη. 43 δευτερόλεπτα, απομένει μια επίθεση και για τις δύο ομάδες. Με την Βουλιαγμένη να έχει τον περισσότερο χρόνο στην κατοχή της, 28 δευτερόλεπτα. Και έχει και παίκτη παραπάνω. Όχι, νομίζω είναι στα ίσα. Όχι. Όχι, νομίζω είναι στα ίσα. Έδωσε νεκρό χρόνο. Σε νεκρό χρόνο αποβολή έδωσε στον Τζαχελίδη. Έχει δώσει αποβολή. Σωστό. Για να δούμε πώς αλλάζει τώρα και οι προπονητές περνάνε σε κάποιες αλλαγές. Και είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε γίνονται κάποιες αλλαγές εδώ τώρα από τον προπονητή κυρίως της... Όχι, ναι, είναι στα ίσα. Είναι στα ίσα, Κώστα. Ναι, ναι. Είναι στα ίσα οι δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά γίνανε κάποιες αλλαγές από τον Χόργε Κόλιανιν στην επίθεση της Βουλιαγμένης. Και ο Μπάσιτς είναι αυτός που κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί ο Χοντροκούκης να του κλέψει την μπάλα. Έχει σφυριχτεί φάουλ, δεν το έχει ακούσει ο Χοντροκούκης. Ενώ τώρα ο Ίρβιν θα δεχτεί την αποβολή. Τώρα είναι με παίκτη παραπάνω η Βουλιαγμένη. Ανανεώνεται ο χρόνος. 28 δευτερόλεπτα. Η Βουλιαγμένη είναι αυτή που κρατάει την νίκη στα χέρια της. Έχει παίκτη παραπάνω. Έχει σχεδόν όλο το χρόνο στην διάθεσή της. Δεν θα πάει σε βεβαιασμένη επίθεση σαφώς. Γιουβέτσις θα αλλάξει με τον Αφρουδάκη αυτός στον Μπάσιτς. Γυρίζει μπάλα, 9 δευτερόλεπτα απομένουν, 8. Δεν θα πάμε σε επίθεση, 5 δευτερόλεπτα θα κάνει το σούτ ο Τίγκας για να δούμε. Απειλή, δεν κάνει το σούτ, να περάσει ο χρόνος. Τελειώνει βέβαια το παιχνίδι. Την μπάλα μένει στα χέρια των παιχνών της Βουλιαγμένης. 8-7 ήταν καθοριστική αυτή η ποινή του Ίρβινγκ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν η Βουλιαγμένη κράτησε την μπάλα. Πήρε αυτή την νίκη η Βουλιαγμένη, η οποία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Ιδραϊκός θα μείνει στους 14, μία στροφή πριν το τέλος της αγωνιστικής σεζόν στο πρωτάθλημα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Τσαλκάνη που ήταν κοντά μας. Τελικό σκορ 8-7 για την Βουλιαγμένη. Κώστα, ευχαριστούμε και καλές γιορτές. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλές γιορτές σε όλους. Εσείς μείνετε στην συχνότητα της ΕΡΤ 2, ακολουθεί το παιχνίδι της ένας της αγωνιστικής για την Basket League ανάμεσα στον Κόλοσσο και τον Ολυμπιακό από την Ρόδο, σε απευθείας μετάδοση από τον Νίκο Γκομόλη που ήταν στην περιγραφή και όσους εργάστηκαν για την μετάδοση της αναμέτρησης. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα.